Αντιλαμβάνεστε, έχουμε πει κατ' επανάληψη και εμείς και άλλα και ο Υπουργός, ο κ. Μηταράκης, ότι το φράγμα θα δουλέψει μέσα στο 2023. Και αυτό είναι το ευχάριστο. Από εκεί και πέρα τώρα άρχισαν πράγματι οι εργασίες, γιατί κάποιοι είχαν αμφιβολία. Όντως άρχισαν οι εργασίες. Στις 2 του Ιούνιου θα είναι εδώ και οι συναρμόδιοι υπουργοί, ο κ. Μηταράκης και ο κ. Γιοργαντάς, για να παραστούν στις αρχικές εργασίες του φράγματος. Αυτή τη στιγμή η εταιρεία θα κάνει ελέγχους να δει αυτούς τρεις μανδύες, αυτούς που λέμε ότι είναι σαθροί, δηλαδή ότι περνά το νερό από μέσα, πόσο θα πρέπει να καθαιρέσουν και τι θα είναι οι επόμενες κινήσεις τους προς το παρόν. Και θα βάλουν και κάποια μηχανήματα πάλι από πάνω για να ελέγξουν τη στατικότητα και όλα αυτά τα οποία προβλέπονται σχετικά, αυτά είναι σχετικά με τη στατικότητα και την αποφυγή ατυχημάτων. Αυτό έτσι είναι λέγεται. Στις εργασίες που είχατε παραδώσει εσείς προς το Υπουργείο, αυτά δεν είναι. Ναι, αυτά είχαμε, ναι. Αυτά τα οποία χρηματοδοτούνται με 1,8 εκατομμύρια. 1,8 εκατομμύρια, βεβαίως.